Πάω να καλωσορίσω τον αγαπημένο μου, τον Πάπα Χρήστο, την πιο γλυκιά καλημέρα. Τι να πω εγώ τώρα, χάρηκα τη γυμναστική πάντως. Καλημέρα. Άφησα τον Κυριάκο μαζί με το σεφ μας σήμερα να γυμναστούν, Πάπα Χρήστο μου. Και εγώ απλά παρακολουθούσα, αλλά θα κάνω τις ασκήσεις. Ωραία, και εγώ κάνω και διάδρομο κάνω και τρέχω και στο βουνό περπατάω και προσπαθώ να έχω και το σώμα μου σε άσκηση, σε καλή φυσική κατάσταση. Και μ' άρεσε ο τίτλος «Ενδυνάμωση του σώματος». Το να έχουμε να δυναμώσουμε το κορμί μας, το σώμα μας, είναι μεγάλη υπόθεση. Αν ταυτοχρόνως δε, Ελπίδα μου, ενδυναμώσουμε και την ψυχή μας, είμαστε υπέροχοι. Έτσι. Είμαστε υπέροχοι. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Για πείτε μου πρώτα πώς είστε εσείς, οικογένεια. Δόξα τω Θεώ. Ακόμα αντέχουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα μας με προσοχή πολύ και προσευχή ακόμα περισσότερο. Έτσι ακριβώς, έτσι. Το κρατάω αυτό που μου είπατε την προηγούμενη εβδομάδα. Το κρατάω και το μοιράζομαι κιόλας και με άλλο κόσμο. Προσοχή και προσευχή. Είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, Παπα Χρήστο μου, όντως. Προσοχή και προσευχή. Γιατί διώχνει, και όταν έχεις να κάνεις και με ελπίδα. Για φαντάσου, μωρέ. Το λέω και σε μια ελπίδα που, ναι, είναι ένα κομμάτι. Και λέω, όταν έχεις να κάνεις με ελπίδα, πρέπει να είσαι αισιόδοξος. Πρέπει να είσαι δυνατός. Πρέπει να βγάζεις δύναμη ψυχής. Και έξω η απελπισία. Και ξέρεις κάτι, ήθελα να ρωτήσω τι έγινε με το σεισμό προχθές. Αχ, Παπα Χρήστο μου, να σου πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία. Πραγματικά νομίζω ότι μου μείναν τραύματα. Κάθε βράδυ ξυπνώ. Ξύπνησα εγώ 1-2 λεπτάκια πριν από το σεισμό και διαρωτόμουν γιατί ξύπνησα τώρα, τι έχει. Και ξαφνικά αρχίζει ο σεισμός, ο οποίος ήταν εκτός από μεγάλης έντασης, ήταν και μεγάλης διάρκειας. Δηλαδή δεν σταματούσε, λέω τώρα θα σταματήσει ή θα πέσει όλο το κτίριο, τι θα γίνει. Πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ βεβαίως και όλος ο κόσμος, που εννοείται ξύπνησε όλη η Κύπρος. Πολύ δυνατός και διαφορετικός σεισμός ήταν αυτός. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλες ζημιές, μικροζημιές και είχαμε, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ, η μπάτσα του Θεού ήταν μικρή τότε, ήταν γλυκιά. Μπάσκε ξυπνήσουμε, μωρέ. Τόσες μπατσούλες μας δίνει ο Θεός και εμείς συνεχίζουμε να κοιμόμαστε. Ναι, έχω ζήσει σεισμούς. Έχω ζήσει στην Κόνιτσα, το χωριό μου. Έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη, έχω ζήσει στην Πάτρα. Έχω νιώσει και τώρα τελευταία είχε κάνει και εδώ ένα σεισμάκο μικρό, όχι μεγάλο. Και λέω πολλές φορές, σκέφτομαι, όλα του τα δω. Είναι μέσα στο μάθημα που πρέπει να μάθουμε. Μάθημα είναι και αυτό. Μας έδωσε την οικονομική κρίση, δεν μάθαμε. Μας έδωσε τον κορονοϊό, μάλλον δεν μάθαμε όλοι. Τώρα μας δίνει και ένα σεισμάκο, να ξυπνήσουμε, να μάθουμε τα μαθήματα. Μένουμε στην ίδια τάξη κάθε χρόνο, αυτό φοβάμαι. Ότι να μένουμε ξυπνήσουμε. Στην ίδια τάξη, είπατε. Να αρχίσουμε να ζούμε, να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα να αγαπάμε τη ζωή. Να προσφέρουμε αγάπη. Ζωή, να αγαπάμε τον συνάνθρωπο, να νιώσουμε κάπου και το Θεό μας λίγο, να πούμε ρε εσύ, τι κάνω εγώ, τι κάνω για τον συνάνθρωπο, τι κάνω για την ψυχή μου, τι κάνω για τον εαυτό μου. Και τον εαυτό μας παραπεταμένο τον έχουμε, πόσο πονάω που τα βλέπω αυτά στους ανθρώπους, να έχουν τον εαυτό τους παραπεταμένο και να νομίζουν την ίδια στιγμή ότι φταίνε οι άλλοι και δεν φταίνε αυτοί. Κάτι άλλο φταίει και είμαστε, λέει, σε αυτή την κατάντια. Την ευθύνη σου λέω, εγώ δεν φταίω, Πάτερ, σε τίποτα. Δεν φταίω σε τίποτα. Το ότι στο σπίτι μου γίνεται κόλαση, δεν φταίω σε τίποτα. Το ότι στη σχέση μου γίνεται κόλαση,
δεν φταίω τίποτα. Το ότι στη δουλειά μου γίνεται κόλαση, δεν φταίω τίποτα. Το ότι στην κοινωνία μου γίνεται κόλαση, δεν φταίω σε τίποτα. Ποιος θα τα διορθώσει αυτά? Αν δεν τα διορθώσουμε εμείς πρώτοι, μέσα μας. Μέσα μας. Τούτο εδώ το άτιμο, τούτο εδώ το χαζό, αυτό εδώ που πρέπει να διορθωθεί και να ακούει την καρδιά και να φτιάχνει ομορφιές και να φτιάχνει ηρεμία και να φτιάχνει γαλήνη και να ακούμε τι μας λέει και ο Θεός και ο συνάνθρωπος. Να ακούμε, να ακούμε και να καταλαβαίνουμε τι μας λέει. Κάτι έχει να μας πει και ο Θεός και ο συνάνθρωπος και η κοινωνία. Όλοι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι της γης. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε κάτι. Όχι, δεν λέω να είμαστε σκουπίδια. Όσο και αν θέλουν καμιά φορά οι άλλοι να μας κάνουν σκουπίδια, όχι, να μην το δεχόμαστε. Αλλά να ακούμε και τους άλλους. Να τους ακούμε. Ναι. Και τότε θα είμαστε τρισευτυχισμένοι. Πόσο ωραία, πόσο ωραία που τα λέτε. Μας καθυλώνετε κάθε φορά. Το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό και επιλέγω να μην διακόπτω. Ρε εσύ, Ελπίδα, το έχεις καταφέρει και εσύ και η ομάδα σου. Να μου έχετε τρυπήσει το μυαλό και να με έχετε κάνει να σας αγαπήσω. Έχετε τόση αγάπη εσείς να δώσετε, που γενικότερα δίνετε απλόχερα την αγάπη σας στους ανθρώπους. Προσπαθώ, προσπαθώ, Ελπίδα μου, προσπαθώ. Προσπαθώ. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος κάποτε, είχε πάει μια ομάδα παιδιών και προσπαθούσαν να τον πείσουν, πες μας ρε Γέροντα κάτι ωφέλιμο, πες μας ρε Γέροντα κάτι ωφέλιμο, τι να σας πω βρε παιδιά, έλα βρε Γέροντα, κάτι σοβαρό, κάτι ωραίο, κάτι ωφέλιμο. Δεν έλεγε ο Γέροντας. Κάποια στιγμή του λέει ο ένας ο νεαρός, λέει Γέροντα, πες μας ό,τι σου λέει η καρδιά σου. Και τι απάντησε ο Γέροντας. Πόσο με συγκινεί αυτό. Η καρδιά μου, παιδί μου, μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη μοιράσω. Να σας τη χαρίσω όλοι. Αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Τι συγκλονιστικό. Να χαρίζω την καρδιά μου. Και να μην κρατάω, κουβέντα. Να μην κρατάω τίποτα για μένα. Λάθος μου. Αλλά λέει κάπου, ό,τι χαρίζεις λέει στους ανθρώπους, επιστρέφει διπλό και τριπλό σε σένα. Τώρα θα μου πεις, Πάτερ μου, όταν πονάς, όταν υποφέρεις, πονάς εσύ. Ου, πολλές φορές, ματώνει η καρδούλα μου, αλλά συνεχίζω να παλεύω όμως όσο μπορώ και να δίνω. Δεν θα σταματήσω να δίνω, γιατί ο διάβολος μου το βάζει στο μυαλό και μου λέει σταμάτα τώρα να αγαπάς, σταμάτα να αγαπάς. Και εγώ επιμένω να λέω όχι, θα αγαπάω μέχρι το τέλος. Όποιο και να είναι το τέλος. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Να αγαπάτε αυτό. Να αγαπάμε. Να προσφέρουμε απλόχερα αγάπη. Αγάπη αυτό. Είναι, ακούγεται τόσο απλοϊκό. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Και ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθεί ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα. Καρδούλα μου, και η δουλειά γίνεται πιο εύκολη όταν μεταξύ μας την κάνουμε με αγάπη και η γειτονιά μας είναι πιο όμορφη όταν αγαπιόμαστε και το σπίτι μας γίνεται πιο σπουδαίο όταν αγαπιόμαστε και ο έρωτας γίνεται πιο σπουδαίος, πραγματικά παράδεισος, όταν μαζί με τη σεξουαλικότητα υπάρχει και αγάπη,
Αγάπη, μωρέ, αυτήν χάσαμε και νομίζουμε ότι όλα είναι υπέροχα. Τίποτα δεν είναι υπέροχο όταν δεν υπάρχει η αγάπη στο κέντρο και όλα τα άλλα μετά μαζί. Εμείς νομίζουμε ότι αν συνευρεθούμε με κάποιον ή με κάποια, αν συνευρεθούμε, τότε είναι μεγαλείο. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Αν δεν υπάρχει η καρδιά και η αγάπη. Το έλεγα στα παιδιά στο σχολείο αυτό. Να το μάθετε να πάει μαζί όταν θα φτιάξετε τη γωνιά της ζωής σας, να έχετε και αγάπη και έρωτα. Σκέτος ο έρωτας δεν κάνει τίποτα. Τίποτα δεν κάνει. Ίσια ίσια που αφήνει παράπονα, αφήνει τύψεις, αφήνει ενοχές, αφήνει στιφότητα και πίκρα στο στόμα. Ενώ αν υπάρχει αγάπη, να δίνεις, όχι να ζητάς, ό,τι δίνεις, το παίρνεις διπλό και έτσι, τριπλό και έτσι, τετραπλό πίσω. Και είναι παράδεισος. Είδε, λέει ο Αδάμ, την Εύα όταν του την έφτιαξε ο Θεός και χάρις φόδρα που του έδωσε τη γυναίκα. Χάρηκε. Μετά όμως μπήκε ο εγωισμός, μπήκε η ζήλια, μπήκε η κακία, η παρακοή και τα χάσαμε όλα. Αγάπη λοιπόν. Και με τόση και αλυτόση αγάπη σας αφήνουμε σήμερα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Παπα Χρήστο μου, από την καρδιά, κατευθείαν. Κατευθείαν. Από την καρδιά μου. Και όποιος σύλλογος με καλέσει από Κύπρο, έρχομαι τρέχοντας. Θέλω να δω Κύπρο, θέλω να δω Κύπρο. Θα έρθείτε Κύπρο, θα το κανονίσουμε, θα το κανονίσουμε βεβαίως. Θέλω να δω Κύπρο. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή συνέχεια, την αγάπη μας και βεβαίως ραντεβού τηλεοπτικό την επόμενη Παρασκευή, γιατί εμείς θα τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έτσι έχουμε εμείς κάθε Παρασκευή. Έτσι. Τόση αγάπη, τόση ωραία διάθεση. Άμα έχουμε τον Πάπα Χρήστο μαζί μας, αυτά γίνονται. Σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα θα πάμε και επιστρέφουμε στην κουζίνα μας.